Γεια σας φίλοι και φίλες. Πριν να αρχίσω το σημερινό μέρος για το ΚΕΦΕ, ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους χιλιάδες τηλεθεατές για τα θερμά λόγια και τη θερμή συμπαράσταση, για την αγάπη. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες από χτες το βράδυ τα τηλέφωνα, όλη τη νύχτα. Και εδώ και στην ελεύθερη ώρα. Είναι μια στιγμή τρυφερή μέσα σε όλη αυτή τη θύελα, μέσα σε αυτή τη μάχη. Είναι μια στιγμή που κρατάει ώρες ολόκληρες. Είναι από εκείνες τις μαγικές στιγμές που γνωρίζει ο άνθρωπος, που γνωρίζει γιατί και ο δημοσιογράφος, ένα είδος ηθοποιού, ένας ηθοποιός είναι, που ζητάει σε κάποια στιγμή, όσο και να το θεωρούμε ματαιόδοξο, ζητάει το χειροκρότημα, ζητάει την αναγνώριση, ζητάει κάποιους που να μπορεί να ακουμπήσει πάνω τους. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί από χτες το βράδυ, μετά από αυτή την εκπομπή, εκπομπή που αναστάτωσε και δικαστικούς κύκλους και νομικούς κύκλους και οικονομικούς κύκλους και εκπαιδευτικούς κύκλους, που αναστάτωσε το Υπουργείο Παιδείας για να βρεθούν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καλύπτουν ή δίνουν πλάτες στους εδώ και φύτες, και πάνω απ' όλα αναστάτωσε τους γονείς. Ήταν εκατοντάδες τα τηλέφωνα παιδιών που πηγαίνουν στο Ζηρίδη, που πηγαίνουν σε άλλα σχολεία και τα οποία έχουν δεχτεί κάποιες επιδράσεις ή έχουν κάνει κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους του ΚΕΦΕ. Πριν προχωρήσω, και επειδή είχα αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή για το θέμα της παρακολουθήσεως των πολιτικών προσώπων, είχα μιλήσει ότι παρακολουθούσαν τον κύριο Εύερτ και είχα πει για ένα περιστατικό ενός αυτοκινήτου και εις το οποίο εμπλεκόταν ο δικηγόρος, ο γνωστός δικηγόρος, πρώην βουλευτής, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και φίλος μου και συμπορευόμενος στα φοιτικά μας χρόνια σε φοιτητικούς αγώνες, δικηγόρος κύριος Χρήστος Φίσας, ο οποίος και μου έστειλε ένα φαξ, το οποίο και διαβάζω. Πληροφορούμε ότι σε εκπομπή του σταθμού τηλετώρα, ο διευθυντής της κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αναφερόμενος στις δραστηριότητες της περίεργης οργανώσεως ΚΕΦΕ, ανεφέρθη στο όνομά μου και συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μιλτιάδης Εύερτ, μου μεταβίβασε εικονικά με το με υπαριθμόν YAY6857 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο τύπου Mercedes, προκειμένου να αποφύγει φορολογική επιβάρυνση από το τεκμήριο του αυτοκινήτου. Ότι εγώ εν συνεχεία μετέτρεψα την υποδυναμή του οχήματος σε συνεργείο του επιχειρηματία του θεάτρου Περοκέ, κύριου Αλέξανδρου Παρίσι, και ότι το επιτιθέμενο αυτό συμβάν απεκάλυψε κάποιος δικηγόρος. Όλη αυτή η πληροφορία είναι εντελώς ψευδής. Το παραπάνω αυτοκίνητό μου μεταβίβασε διαπολύσεως πράγματι ο κύριος Σέβερ την 5η της 5η πρώτου 1995. Η φορολογήσιμη ΥΠΗ είναι 32. Δεν υπάρχει καμία εικονικότητα στην μεταβίβαση αυτή, την οποία δήλωσα στην εφορία, όπως έπραξε και ο κύριος Σέβερτ. Εάν πράγματι το ΚΕΦΕ, οι δραστηριότητες του οποίου είναι ύποπτες, κατασκεύασε τέτοια συγχωρητική ιστορία για να πλήξει τον κύριο Εύερτ, η οποία όμως πλήττει και εμένα προσωπικώς και τον κύριο Αλέξανδρο Παρίσι, επιφυλάσσομαι να στραφώ εναντίον του για αποκατάσταση ηθικής βλάβης που μου προκάλεσε. Από εσάς όμως παρακαλώ να δεχτείτε την πληροφορία που σας παρέχω και να πάψετε ασχολούμενοι από δημοσιογραφικό καθήκον με την αναπαραγωγή της προαναφερθής της συκοφαντίας του ΚΕΦΕ. Χρήστος Φίσας. Φίλοι και φίλες, εμείς το μόνο που κάναμε, και ευχαριστώ τον κύριο Φίσα για την άμεση αντίδραση, ήταν να αναφερθούμε εις τα όσα γράφει εις το πορισμά του ο εισαγγελεύς κύριος Ιωάννης Αγγελής. Και θα πρέπει να ξέρω, να ξέρετε όλοι σας, ότι δεν λέμε ούτε μία κουβέντα παραπάνω. Απλώς αναλύουμε την αναφορά
του Ιωάννη Εμμανουήλ Αγγελία, εισαγγελέα πρωτοδικών, προς τον εισαγγελέα προϊστάμενο εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, όπου εκεί με την υπαριθμόν Α95.1538 παραγγελία σας που λέει «Μανατέθηκε δυνέρεια προκαταρτικής εξετάσεως», ο κύριος Αγγελής έχει το πόρισμά του για όσα είδε, για όσα αντίκρισε μέσα από τα χαρτιά τα οποία κατασχέθησαν εις το ΚΕΦΕ και το οποίο ΚΕΦΕ φυσικά δεν περίμενε ότι ένα πρωινό θα μπουν μέσα εισαγγελείς, θα μπει η δικαιοσύνη, θα μπει η αστυνομία, θα γίνει κατάσχεση, θα σπάσουν τον κώδικα, γιατί με κώδικες κυκλοφορούσαν μέσα. Το Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών κυκλοφορούσε με κώδικες. Με κώδικες, γιατί κάθε άλλο παρά Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών είναι. Έχει καθαρός άλλους χαρακτήρες, κατασκοπευτικούς, οικονομικούς, και άλλους και άλλους και άλλους και άλλους, αντιορθόδοξους, αντιχριστιανικούς γενικότερα χαρακτήρες. Και βεβαίως σήμερα έρχεται, το οποίο θα πρέπει να σας διαβάσω, και η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η οποία έχει στο παρελθόν με κάποιους συντάκτες δείξει και μια φιλική συμπεριφορά απέναντι στο ΚΕΦΕ. Έρχεται λοιπόν με μια ανταπόκριση η εφημερίδα Ελευθεροτυπία από το Παρίσι της κυρίας Ήρας Φελουκαντζή, όπου με σε μια ολόκληρη σελίδα, μια ολόκληρη σελίδα ακριβώς, σημερινή Ελευθεροτυπία, μια ολόκληρη σελίδα, η μεγάλη δίκη της Σαϊντολογίας στη Λιόν, όπως σας έχω πει εδώ και ημέρες, όπου μεταξύ άλλων εκεί αποδείχθησαν τραγικά πράγματα για τους εκεί αντίστοιχους ανθρώπους του ΚΕΦΕ, τους αντιολόγους, όπου μεταξύ άλλων γράφει η Ελευθεροτυπία, 5 χρόνια ερευνών και προανάκρισης, 5 χρόνια, σημειώστε το, ερευνών και προανάκρισης, με ακρόαση περίπου 60 μαρτύρων, με ειδικές ερευνητικές αποστολές στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, στη Δανία, και εργασία ειδικών ψυχολόγων, γιατρών, νομικών χρειάστηκαν για να μπορέσει να εξιχνιαστεί η δράση της αντιολογίας στη Γαλλία. Κύρια κατηγορία στο φάκελο ήταν οι ευθύνες για το θάνατο ενός αντιολόγου, του σχεδιαστή Πάτρικ Βικ, 31 ετών, που αυτοκτόνησε πέφτοντας από το παράθυρο στις 24 Μαρτίου του 1988. Πολλοί άριθμα, σε άλλο σημείο, μέλη της Σαϊντολογίας έδωσαν συνταρακτικές μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν σε πλήρη ψυχολογική εξάρτηση και στη συνέχεια με εκβιασμούς, πιέσεις και απειλές κατέληξαν σε οικονομική καταστροφή, παρέχοντας στην οργάνωση όλα τους τα υπάρχοντα χρήματα, καταθέσεις, ακίνητα. Αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ποινή 2 ετών φυλάκισης για τα οικονομικά αδικήματα και 3 ετών φυλάκισης για ευθύνες σχετικές με την αυτοκτονία. Η δίκη είναι πολύκροτη, γίνεται στη Λιόν της Γαλλίας, κρατάει μέρες και αποδεικνύεται, όπως είδατε και από την Ελευθεροτυπία, ότι η οργάνωση αυτή, η αίρεση, η θρησκεία των θρησκειών, όπως θέλουν να λένε τώρα, γιατί μέχρι πρότινος εδώ όταν τους ρωτάγαμε λέγανε ότι είμαστε ένα φιλοσοφικό σύστημα, δεν ήθελαν να παραδεχτούν ποτέ ότι ήταν θρησκεία, τώρα ομολογούν την η θρησκεία των θρησκειών. Η οργάνωση αυτή με εκβιασμούς, με εξαρτήσεις, με ψυχολογικές καταστροφές στα άτομα πορεύεται, και γι' αυτό φίλοι και φίλες είναι το πλέον επικίνδυνο χτύπημα που κάνουν στην πόρτα σας και για σας και για τα παιδιά σας. Και ενώ ο κύριος Φίσας και ο κύριος Παρίσης, ο οποίος με πήρε σήμερα πολλές φορές τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτή την κατάσταση και ότι είναι έτοιμος να υποβάλει στο ΚΕΦΕ αν χρειαστεί και μήνυση, τα σχολιά τα οποία ανέφερα χτες, κύριο Ζηρίδη και άλλα τα οποία
περιέχονται. Σώσα λέει ο εισαγγελέας, δεν αντιδρούν. Μόνο γονείς με παίρνουν τηλέφωνο και γονείς έρχονται στο γραφείο μας και ζητάνε περισσότερες πληροφορίες και το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να τους δίνουμε τα όσα γράφει για τα σχολιά αυτά και τις εξαρτήσεις και τις σχέσεις και τα πήγαινε έλα και τα σουλάτσα που είχανε με τους διάφορους αντιολόγους. Στη σελίδα 18 του πορίσματος του κυρίου Αγγελή αναφέρεται ότι στο σημείο αυτό καθίσατε αναγκαίο να τονιστεί, λέει ο κύριος Αγγελεύς, ότι ουσιαστικώς κρυπτόμενοι πίσω από το φερόμενο ως φιλοσοφικό σωματείο ΚΕΦΕ είναι αλλοδαποί, δηλαδή είναι ξένοι. Είναι ξένοι. Ενδεικτικώς αναφέρεται τα ονόματα του Μισελ Τσιμπαλντός, ο οποίος αποτελεί στην πράξη το πλέον υψηλόβαθμο μέλος του ΚΕΦΕ, είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα, χωρίς όμως την ουσία να παρουσιάζεται ως υπεύθυνος. Πρέπει να σημειωθεί, συνεχίζει ο εισαγγελέας, πάντα μιλάω με τα λόγια του εισαγγελέως μέσα από εδώ. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι για κάθε μέλος του ΚΕΦΕ τηρείται ειδικός φάκελος, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει μυστικό ακόμη και από το ίδιο μέλος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ορισμένα μέλη έχουν αποδειχτεί εγγράφως στον όνο αυτό, ότι δηλαδή δεν μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου του φακέλου του. Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν κατά κανόνα στοιχεία της επαγγελματικής, προσωπικής, ακόμα δε και της ερωτικής ζωής, που τα πιστά μέλη κατά κανόνα στελέχη του ΚΕΦΕ αναφέρουν εγγράφως για διάφορα άτομα, μέλη και μη μέλη. Ακόμη δε και παιδιά καταγγέλνουν τους γονείς τους ή και γονείς τα παιδιά στο ΚΕΦΕ, ενδεικτικώς αναφέρεται οι παρακάτω περιπτώσεις και αναφέρονται οι περιπτώσεις του κυρίου Ηλία Γρατσία, δικηγόρου, ο οποίος κατήγγειλε και στέλεχος, τρανός στέλεχος του ΚΕΦΕ, ο οποίος κατήγγειλε τους γονείς του και τη μητέρα του και τον πατέρα του. Το ΚΕΦΕ παρακολουθεί όποιον θεωρεί εχθρόν, αλλά παρακολουθεί και άλλα πρόσωπα, τα φακελώνει, διότι σε κάποια στιγμή αυτοί θα του χρειαστούν, τα πρόσωπα αυτά θα του χρειαστούν, όπως παρακολουθούσε τον αείμνηστο, τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπλο. Οι φάκελοι, αλλά πριν προχωρήσω θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι είχα μία συνάντηση με την κυρία Κατερίνα Διαμαντάρα, η οποία είναι ψυχολόγος και η οποία μου τόνισε ότι δεν έχει καμία, μα καμία σχέση, και αυτό την έχει βλάψει, με την Κατερίνα Διαμαντάρα, η οποία αναφέρεται μέσα στα στελέχη του ΚΕΦΕ. Κυρία Κατερίνα Διαμαντάρα, ψυχολόγος, δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με την Κατερίνα Διαμαντάρα, η οποία αναφέρεται στα στελέχη του ΚΕΦΕ. Οι φάκελοι όμως στηρούνται από το γραφείο ειδικών υποθέσεων του ΚΕΦΕ και για τα μη μέλη του ΚΕΦΕ και ειδικότερα για τους αποκαλέμενους εχθρούς. Το φιλοσοφικό σύστημα έχει τους εχθρούς, έχει τους φακέλους, θυμίζει άλλες εποχές, θυμίζει σταλινισμό, θυμίζει γκεμπελισμό, θυμίζει κράτη τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία εμπιστοσύνη στους πολίτες τους και τους πιάνουν φακέλους. Και οι φάκελοι αυτοί περιέχουν στοιχεία της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των παραπάνω ατόμων, τα οποία κατά κανόνα έχουν περιέλθει στη γνώση του ΚΕΦΕ με παράνομους τρόπους, συνήθως δε με παρακολουθήσεις. Το ΚΕΦΕ μας παρακολουθεί, φίλοι και φίλες. Παρακολουθεί τους πάντες. Και τους εχθρούς και τους φίλους. Τους εχθρούς γιατί τους έχει εχθρούς και τους φίλους γιατί μπορεί να τους κάνει αύριο εχθρούς. Για τις παράνομες μάλιστα παρακολουθήσεις των, τα άτομα αυτά λαμβάνουν σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής του ΚΕΦΕ έπαινο από τον υπεύθυνο του γραφείου ειδικών υποθέσεων. Ενδεικτικώς αναφέρεται η περίπτωση του Χρήστου Ζάρα, ο οποίος έλαβε έπαινο από το γραφείο ειδικών υποθέσεων του ΚΕΦΕ γιατί παρακολουθούσε και κατέδιδε στο ΚΕΦΕ τις κινήσεις του γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας Ελλάδος, πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου. Ειδικότερα στο σχετικό, δηλαδή ειδικότερα στο σχετικό έπαινο αναγράφεται ότι θερμά επαινείται ο Χρήστος Ζάρας για την ανεκτίμητη βοήθειά του στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων και ιδιαίτερα στη Συλλογή Πολιτήμων Πληροφοριών,
ο Χριστός έχει βοηθήσει με την υψηλή του αντιμετώπιση την προθυμία του στη συλλογή πολυτίμων πληροφοριών που οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν στο ξεσκέπασμα του ανθρώπου που κατατρέχει τη σαϊντολογία, αλλά και άλλες ομάδες που κινούνται στο πλαίσιο της πνευματικής ελευθερίας. Οι πληροφορίες του έχουν ήδη οδηγήσει σε ένα άθρο σε πανελλαδική εφημερίδα εναντίον του καταπιεστικού αυτού στοιχείου και έχουν βοηθήσει πολλές ακόμη ενέργειες από συμμάχους μας. Συγχαρητήρια, Χρήστο. Ήξερα κάποιον αξιωματικό της χωροφυλακής, ο οποίος ήταν πολέμαρχος με το όνομα Ζάρας. Και επειδή είχε πολεμήσει στη Ζαχάρο της Ηλίας, είχε βγει και το Ζάρας Ζαχάρο, και διαβάζοντας τώρα αυτό το όνομα Χρήστου Ζάρα, λέω πόσο ντροπιάζονται μερικές φορές κάποια ονόματα. Ο ένας ήρωας, ο άλλος άγνωστος βέβαια, καμία συγγένεια δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί ο ήρωας αξιωματικός της χωροφυλακής να έχει καμία συγγένεια με τον κύριο αυτόν, ο οποίος έπαιζε το ρόλο του Ρουφιάνου. Πήγαινε κοντά, παρακολουθούσε και κατέδιδε. Με ποια ιδιότητα? Την ιδιότητα αυτή θα τη βρει βεβαίως. Τη βρήκε ήδη η δικαιοσύνη και θα τη βρει και ο κύριος Ζάρας όταν καθίσει στο σκαμνί, γιατί οι παρακολουθήσεις, τόσο από το Σύνταγμα όσο και από κάποιους νόμους απαγορεύονται. Αλλά το ΚΕΦΕ είχε στήσει και με μία μηχανή, είχε στήσει μηχανή άγριας παρακολουθήσεως του εισαγγελέα, του κυρίου Ιωάννη Αγγελή, του ήρωα αυτού εισαγγελέα, του Λεβεντόπεδου, ο οποίος δεν εδίστασε να κοντραριστεί με όλες αυτές τις καταστάσεις, με πανίσχυρους ανθρώπους, και όπως θα ακούσετε παρακάτω, είχε πιέσεις από πράκτορες των Αμερικανών, τη ΣΥΑ, τη ΚΙΠΕΙΠ, ξέρω εγώ πολλά πράγματα, θα σας διαβάσω ακριβώς. Πρέπει να αναφερθεί, λέει ο εισαγγελέας, επίσης ότι μεταξύ των άλλων φακέλων που ανεβρέθησαν στο γραφείο ειδικών υποθέσεων, και εδώ φίλοι γονείς, φίλοι Έλληνες, φίλες Ελληνίδες, θα πρέπει να καταλάβετε με τι σατανάδες έχουμε μπλέξει, με τι ανθρώπους αδίστακτους, κακούργους, οι οποίοι δεν διστάζουν να κάνουν ακόμη και το έγκλημα παρακολουθήσεως του εισαγγελέα που κάνει τη δουλειά του. Εγκλήματα τα οποία και τρόπους που μόνο η μαφία τους έχει. Μόνο μαφιόζοι μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν εδώ οι κεφίτες. Μόνο μαφιόζοι. Μόνο μαφιόζοι. Και για να δείτε πόσο επικίνδυνοι είναι, αφού φτάνε και στα δημοτικά σχολεία όπως είπα χτες, φτάνε και στα γυμνάσια, φτάνε και στα υπουργεία, φτάνε και στα σχολεία, φτάνουν παντού σε όλες τις υπηρεσίες. Και γι' αυτό επικαλέστηκα το καταπληκτικό, μα το καταπληκτικό σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντεπίθεση λαέ. Και τώρα θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Τσακίστε τους. Όπου τους βρείτε, τσακίστε τους. Πατήστε τους. Είναι καταστροφή για τον τόπο. Δεν είναι απλό το σχέδιο. Δεν είναι μια αίρεση. Δεν είναι οι χιλιάστε που πουλάνε και έξω από τις εκκλησίες στη Σκοπιά. Δεν είναι κάποια άλλη αίρεση που αναπτύσσει τις απόψεις της. Ή μια παραθρησκεία ακόμα. Εδώ είναι βαθύτερες οι καταστάσεις. Κρύβονται μυστικές υπηρεσίες, κρύβονται άλλες καταστάσεις. Και φτάσανε λοιπόν οι κύριοι αυτοί να παρακολουθούν και τον εισαγγελέα που είχε αναλάβει την όλη υπόθεση. Και λέει πρέπει να αναφερθεί επίσης ο εισαγγελέας ότι μεταξύ των άλλων φακέλων που ανεβρέθησαν στο γραφείο ειδικών υποθέσεων της παραπάνω οργάνωσης ήταν και ο φάκελος με ένδειξη που σημαίνει, έχει έναν όρο που σημαίνει στην ελληνική γλώσσα εισαγγελέας. Ο φάκελος αυτός, λέει ο κ. Αγγελής για τον εαυτό του πλέον, περιείχε έγγραφο που είχε αποσταλεί σε αντίστοιχα γραφεία ειδικών υποθέσεων του εξωτερικού και στο οποίο αναφέρονται στοιχεία της ιδιωτικής ζωής και επαγγελματικής ζωής του υπογράφοντος, δηλαδή του εισαγγελέως. Ομοίως για άγνωστο σε μένα λόγο, τονίζει ο κ. Αγγελής,
περιλαμβάνονται στοιχεία για την προσωπική και επαγγελματική ζωή άλλων εισαγγελικών λειτουργών. Ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι το έγγραφο αυτό υπογράφηκε, προσέξτε φίλοι και φίλες, που έχουν φτάσει από διχατέρα, εκλειπώντος ύστερα από τρομακρική ενέργεια εισαγγελικού λειτουργού. Το ξαναδιαβάζω. Το έγγραφο αυτό για τον εισαγγελέα Άγγελη, το οποίο ταξίδεψε προς όλες τις υποδιευθύνσεις και διευθύνσεις και όλα τα κερατιλίκια του ΚΕΦΕ στο εξωτερικό, υπογράφεται από διχατέρα, εκλειπώντος ύστερα από τρομακτική ενέργεια εισαγγελικού λειτουργού, από ανθρώπου που σκότωσαν οι τρομοκράτες και η διχατέρα του είναι στο ΚΕΦΕ, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην παραπάνω οργάνωση σωματείο. Οι δε πληροφορίες για τα αναφερόμενα στο πρόσωπό μου δόθηκαν από εν ενεργεία εισαγγελική λειτουργό. Κύριε Γιαννόπλε, Υπουργέ Δικαιοσύνης, Βαγγέλη Γιαννόπλε. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ανεχθείς αυτή τη σαπίλα. Ή θα καλέσεις απόψε αύριο τον Αγγελή για να σου καταθέσει ποια είναι η εισαγγελική λειτουργός, ή δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στη δικαιοσύνη καρφή η οποία να καρφώνει συναδελφό της Αγγελέα, γιατί τότε χαθήκαμε. Οι δε πληροφορίες για τα αναφερόμενα στο πρόσωπό μου, λέει ο Αγγελής, δόθηκαν από εν ενεργεία εισαγγελική λειτουργό, γυναίκα δηλαδή, η οποία και κατανομάζεται στο σχετικό έγγραφο, για το επιμέρους αυτό θέμα έχει ενημερωθεί με ξεχωριστή αναφορά τόσο ο κύριος Πρόεδρος όσο και ο κύριος Αγγελέας του Αρείου Πάγου, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται σε αυτό, πέρα των προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων, και γενικότερες ύβρις κατά της ελληνικής δικαιοσύνης. Καταλάβατε, εισαγγελική λειτουργός. Μπράβο στην κυρία. Να ανέβει αύριο και στην έδρα και να δικάσει φτωχούς ανθρώπους γιατί δεν πλήρωσε η κυρακατίνα καμιά επιταγή, κανένα γραμμάτιο, κανένα ενίκιο, κανένα στοχός. Η κυρία αυτή, η οποία θα πρέπει να μαθευτεί το όνομά της, και θα μαθευτεί το όνομά της, δεν μπορεί να γλιτώσει με καμία δύναμη, θα δικάσει λοιπόν, και εκάρφωνε, δεν λέω τίποτα, ο Αγγελής τα λέει, κύριε Ευάγγελε Γιαννόπλε, κύριε Πρόεδρε Σημερνέ του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα, κύριε Αντισαγγελέα, κύριε Εισαγγελής, ο Αγγελής τα λέει, ή τον πιάνετε και τον ξυλώνετε να του λέει ψέματα και πάει σπίτι του, ή πιάνετε την κυρία. Δεν μπορεί να ξελασκάρει το θέμα, ούτε θα φύγει το θέμα. Ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή και επερώτηση στη Βουλή. Ετοιμάζεται για το ΚΕΦΕ επερώτηση στη Βουλή. Για να εξηγούμεθα. Ήμουνα σε δικηγόρο, βουλευτή, επί 2 ώρες. Και ετοιμάζει επερώτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, και καλεί και τους εισαγγελείς και τους προέδρους και τους πάντες. Να δούμε τι γίνεται όταν εισαγγελέας καρφώνει εισαγγελέα για εμπιστευτική. Εδώ είναι μια εμπιστευτική προανάκριση η οποία γινότανε. Και λέει ο κύριος Αγγελής, αλλά και οι δικηγόροι οι οποίοι κατά διαστήματα έχουν αναλάβει την υποστήριξη του ΚΕΦΕ, όχι μόνο με νομικές παραστάσεις αλλά και με δημόσιες εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, δεν αποφεύγουν την καταγραφή αυστηρών απορρίτων στοιχείων της προσωπικής των ζωής, όπως με λεπτομέρεια θα αναφερθεί παρακάτω. Ενδεικτικώς αναφέρεται η περίπτωση του δικηγόρου του ΚΕΦ Αθανασίου Θεοδόρου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στο εξωτερικό, στα αντίστοιχα γραφεία ειδικών υποθέσεων, από όπου οι εδώ υπεύθυνοι του ΚΕΦΕ λαμβαίνουν εντολές για το χειρισμό του.
Εντύπωση προξενεί ο τρόπος λειτουργίας του παραπάνω σωματείου του αστικού κώδικα με το κέντρο εφηρμοσμένης φιλοσοφίας, ειδικότερα το σωματείο αυτό διατηρεί τομέα ειδικών υποθέσεων. Γραφείο ειδικών υποθέσεων, αξιωματικούς ηθικής και δικαστήρια ηθικής, χρησιμοποιεί δορυφορικές οργανώσεις κατά κανόνα σωματεία του αστικού κώδικα ή εταιρείες που φαινομενικά είναι άσχετες με το ΚΕΦΕ, ουσιαστικά όμως κατευθύνονται από αυτό. Η επιμέρους εργασία των παραπάνω τμήματων του ΚΕΦΕ συνίσταται στότι τομέας ειδικών υποθέσεων. Τα δύο αυτά γραφεία ενεργούν παρακολουθήσεις προσώπων με πολιτική, θρησκευτική ή άλλη ιδιότητα που ενδιαφέρει το ΚΕΦΕ ή ορθότερο τους ανθρώπους που ουσιαστικώς κρύπτονται πίσω από το ΚΕΦΕ. Γνωστοποιούν δε τις κινήσεις των παραπάνω ατόμων στα αντίστοιχα γραφεία ειδικών υποθέσεων του εξωτερικού. Επικεφαλής του γραφείου αυτού τοποθετείται κατά κανόνα δικηγόρος Εκατερίνη Διαμαντάρα. Και εδώ έρχεται η διάψευση της κυρίας Κατερίνας Διαμαντάρας, ψυχολόγου, ότι δεν έχει καμία δουλειά και καμία σχέση με την Εκατερίνη Διαμαντάρα. Και ο Ηλίας Γρατσίας, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι νομικοί σκόπελοι που μπορούν να παρουσιαστούν στην πορεία των εργασιών της οργάνωσης αυτής. Παράλληλα, οι επικεφαλείς του γραφείου αυτού δέχονται, εκτελούν και αναφέρουν για την πιστή εκτέλεσή των εντολές από το εξωτερικό και ειδικότερα από άτομα των οποίων το όνομα αναφέρεται πολλές φορές συνθηματικά ή μόνο με τον τίτλο της θέσης που κατέχει στην όλη οργάνωση διεθνούς εντολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επικοινωνίες μεταξύ του ΚΕΦΕ και των ατόμων που κρύπτονται πίσω από αυτό γίνονται με κρυπτογραφημένα έγγραφα, χιτλερικά συστήματα, σταλινικά συστήματα, γεμπελικά συστήματα. Τι να πούμε, ας πούμε, για την αποκριτάρωση των οποίων απαιτείται η ανέβρεση και κατοχή του κρυπτογραφικού κώδικα. Μέρος από τα κρυπτογραφημένα έγγραφα που κατασχέθηκαν στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν ήδη αποκρυπτογραφηθεί. Το δε περιεχόμενό των κατά κανόνα αναφέρεται σε παρακολουθήσεις ατόμων ή σε ενέργειες που έχουν σχέση με μυστικές υπηρεσίες. ΕΙΠ, ΣΥΑ, ΔΙΑ, ακεί ακόμη σε κατάσταση στα Βαλκάνια, Σερβία, Βοσνία, Αλβανία. Τα έγγραφα με τα οποία το ΚΕΦ επικοινωνεί με το εξωτερικό είναι όλα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, να σημειωθεί όμως ότι δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα λόγω του μεγάλου αριθμού. Φίλοι και φίλες, χοντραίνει το παιχνίδι. Λυπάμαι, αλλά χοντραίνει το παιχνίδι. Ακούσα τι λέει ο Αγγελέας. Και ομολογούν όλοι όσοι έχουν γνωρίσει αυτόν τον εισαγγελέα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεξάρτητος πολιτικά, ότι δεν έχει καμία οικονομική ανάγκη, ότι γράφεται, το αναφέρω διότι αναφέρεται μέσα εδώ, θα το δούμε παρακάτω, έχει παντρευτεί μια πονέμορφη κυρία γυναίκα, κόρη αεροπαγήτου, είναι άριστος οικογενειάρχης, άριστος νομικός, άριστος εισαγγελικός λειτουργός και κάνει αυτή την έρευνα. Και ξαφνικά από τις παρακολουθήσεις, ενός σωματείου, το οποίο φέρει τον τίτλο ότι είναι φιλοσοφικό κέντρο, κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, βγαίνει ότι είχαν σχέσεις, έχουν σχέσεις παρακολουθήσεις με CIA, με DIA, με EIP. Βγαίνουν πράγματα χοντρά ή ακόμη και στην κατάσταση η οποία εξετάζουν αυτοί για την κατάσταση που υπάρχουν στα Βαλκάνια, Σερβία, Βοσνία, Αλβανία. Και τα έγγραφα αυτά είναι χιλιάδες πλέον. Τα έγγραφα τα οποία έχει η αστυνομία είναι χιλιάδες, φίλοι και φίλες. Καταλαβαίνετε πού πηγαίνουμε. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να έχει γίνει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν βλέπουμε να ξέρουν οι Τούρκοι ακόμη και πώς βήχουμε. Να ξέρουν οι άλλοι απάνω, οι Βόρειοι, τι κάνουμε. Καταλαβαίνετε να έχουν δικτυωθεί ακόμη σε άλλες υπηρεσίες, να είναι μέσα σε υπουργεία, να είναι μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, να είναι μέσα σε άλλες απόρριτες πορείες του έθνους και να αρπάζουν χαρτιά, να φωτογραφίζουν χαρτιά, να βγάζουν φωτοαντίγραφα και να τα στέλνουν στο εξωτερικό. Γιατί ποιος το μου το λέει?
όταν παρακολουθούν εισαγγελείς, όταν κάνουν αναφορές στο εξωτερικό, όταν παρακολουθούν όταν έχουν σχέσεις με CIA, όταν έχουν σχέσεις με άλλες κρατικές υπηρεσίες, και όταν και όταν και όταν και όταν και όταν, όταν φτάσαμε κόρη, όπως λέει ο εισαγγελέας δηλαδή, διχατέρα εισαγγελέα, διχατέρα εισαγγελικού, τον οποίον εξετέλεσε τρομοκρατική οργάνωση να είναι ηγετικό στέλεχος του ΚΕΦΕ, το οποίο τι είναι, μία, θέλετε να το πω πιο όμορφα, πνευματική τρομοκρατία είναι. Δεν είναι μια πνευματική τρομοκρατική οργάνωση? Όταν μας παρακολουθούν, όταν παρακολουθούν, όταν βάζουν τα μέλη να τους κάνουν δηλώσεις, ποιες φιλενάδες έχουν, πώς κάνουν έρωτα, τι βγάζουν, πού πάνε, τι λεφτά έχουν, τι κάνουν, τι διάγνουν, δεν είναι μια πνευματική τρομοκρατική οργάνωση? Και απορώ πως δεν έχουν ξεσηκωθεί όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι. Και βλέποντας όταν σήμερα μας συνεπικουρεί και η Γαλλία με την περίφημη αυτή δίκη η οποία γίνεται και αποδεικνύονται και ανθρωποκτονίες, απάτες, κλοπές, όλα ένα σωρό κακουργήματα, και δεν έχουν σηκωθεί αυτοί οι δημοκρατικοί δημοσιογράφοι, αυτοί που ουρλιάζουν στα ραδιόφωνα, αυτοί που κάθε πρωί και κάθε βράδυ, ας πούμε, σιγονταρίζουν κάποια συνθήματα εμπορικά, και οι οποίοι κάθε τόσο, αν θα πούμε κάτι, είτε για κάποιο περιστατικό με την Αλβανία ή για κάποιο Πακιστανό που μπήκε στο σπίτι μας και μας έκλεψε, μας κολλάνε και το θέμα του ρατσισμού αμέσως, έτοιμοι να μας κατηγορήσουν. Μας λένε μη προοδευτικούς, μας λένε χουντικούς, μας λένε βασιλοχουντικούς, μας λένε ό,τι στρατοκράτες, μας λένε οτιδήποτε θέλετε. Δεν ξεσηκώθηκε κανείς ακόμα. Εγώ θεωρώ ντροπή, προσβολή θεωρώ ότι μόνο ένας Μιχαλόπουλος, μόνο μια τηλετόρα, μόνο μια ελεύθερη ώρα έχει ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα. Και μπράβο σήμερα στην Ελευθερωτυπία, η οποία δημοσίευσε αυτή την ανταπόκριση της καλής συναδέλφου της Σύρας Φελικουτζή. Μπράβο. Δεν είναι ντροπή, ας πούμε, ότι μόνο εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό? Υπάρχει χειροτέρα μορφή φασισμού από αυτή που ακούτε? Υπάρχει χειροτέρα μορφή ναζισμού, φασισμού, ό,τι θέλετε, ας πούμε, ρατσισμού? Και γι' αυτό, φίλοι και φίλες, φωνάζω να γίνει αυτό το αντιαιρετικό κέντρο. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μπορεί να ξεφύγει. Η Εκκλησία έχει τον Άγγονα. Και στον Άγγονα πάνε αυτοί που πάνε. Και στο εκκλησίασμα πάνε αυτοί που πάνε. Εμείς θέλω να ξεχυθούμε στους δρόμους. Εμείς θέλω να ξεχυθούμε στους δρόμους. Θέλω να φωνάξουμε, θέλω να τυπώσουμε, θέλω να φτάσουμε, θέλω να έχουμε φωτισμένα γραφεία. Εκεί να καίει έτσι ο δικέφαλος αετός, ο ελληνικός δικέφαλος αετός, να καίει το Βυζάντιο, να καίει η Ορθοδοξία. Ταμπέλα φωτεινή και μεγάλη, και από εκεί να ξεκινόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό έκανα και με πήραν πάρα πολύ και μου είπαν ότι ήταν πικρό το παράπονο. Πικρό είναι το παράπονο. Όταν εδώ και 3 μήνες τώρα προσπαθούμε να μαζέψουμε και δεν έχουμε μαζέψει ούτε το πρώτο, αν θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε κάπου. Και ευχαριστώ μια κυρία που με παίρνει συνέχεια και μου λέει να σας προσφέρω το δικό μου και να το νοικιάσετε και φθηνά και τα πάντα. Πώς να το νοικιάσουμε? Πώς να πάμε μέσα? Να πάμε και να μην έχουμε να πληρώσουμε την εγγύηση για το φως? Ή να μην έχουμε να βάλουμε 10 γραφεία? Ή και ακόμη σας λέω εγώ τι πήγαμε. Σας λέω εγώ ότι πήγαμε, φίλοι και φίλες, και έχουμε και να πληρώσουμε και 2 ενίκια, και έχουμε να πληρώσουμε και το φως, και έχουμε να πληρώσουμε και τα πρώτα μας γραφεία να βάλουμε μέσα. Τι θα γίνει μετά? Θα πάμε για φιγούρα? Δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε φιγούρα, ούτε έχουμε ανάγκη να μας μάθει ο κόσμος. Αν είχα εγώ προσωπικά να με μάθει ο κόσμος ανάγκη, ή ο κύριος Ρίζος ή ο κύριος Ζαφυρακόπουλος, θα είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν θα είμαστε εδώ. Θα ήμουν στη Βουλή. Θα ήμουν στη Βουλή. Δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ επέλεξα το δρόμο να είμαι εδώ. Λοιπόν, τι να κάνω στον αντιαιρετικό αγώνα? Και με παίρνουν άνθρωποι και μου λένε προς Θεού όχι, να μην επιστραφούν τα χρήματα, προς Θεού όχι, θα βοηθήσουμε. Τι το κάνω? Εάν δεν έχουμε χρήματα, αν δεν υπάρξει μια επιτροπή να διαχειριστεί αυτά τα λεφτά, αν δεν υπάρξουν χρήματα να υπάρξουν εκδόσεις, να ξεκινήσουμε για όλη την Ελλάδα, τι να κάνουμε? Να κάνουμε ένα κύκλο. Να κάνουμε ένα κύκλο τύπου θρησκευτικό.
Να έρθουμε λοιπόν να φορέσουμε και εμείς, να αφήσουμε και μουστακάκια, να φορέσετε και εσείς οι κυρίες που θα έρχονται μακριές φούστες, να φτιάξετε και κότσι τα μαλλιά σας και να καθίσουμε λοιπόν 30-40 άνθρωποι, να προσφέρουμε και ένα λουκουμάκι ως ήθιστε στα μοναστήρια ή σε τέτοιες συγκεντρώσεις, να φτιάξουμε ένα καφεδάκι και να πούμε, ξέρετε, εκείνο και το, οι άτιμοι και οι πρόστιχοι και οι αιρέσεις και το κακό. Δεν βγαίνει τίποτα. Αν πρόκειται να τα λέμε μεταξύ μας, δεν βγαίνει τίποτα. Αν πρόκειται να αγωνιζόμαστε μεταξύ μας, δεν βγαίνει τίποτα. Γι' αυτό λέω και τονίζω πάλι, δώστε βοήθεια να γίνει αυτό το αντιρρητικό κέντρο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν μόνο η τηλεόραση. Δεν θα ήταν μόνο η ελεύθερη ώρα, η οποία δημοσιεύει επί καθημερινής βάσεως το πόρισμα, και σε ένα-δύο εβδομάδες θα το κυκλοφορήσουμε και σε βιβλίο, και το πόρισμα της νομαρχίας και το πόρισμα της αγγελέα. Θα κυκλοφορήσει σε ένα βιβλιαράκι μικρό και θα πωλείται όσο είναι το κόστος ακριβώς. Σκεφτόμαστε να το κυκλοφορήσουμε γύρω στα 100.000 αντίτυπα σε πρώτη φάση. Αλλά πώς θα γίνει, μόνοι μας? Και αναρωτιέμαι μερικές φορές, βλέπω το ριζοσπάστη Κυριακές, πίσω σελίδα, δύο σελίδες, με προσφορές, στη μνήμη του τάδε αγωνιστή, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Στη μνήμη του τάδε αγωνιστή, στη μνήμη του τάδε αγωνιστή, τάδε αγωνιστή, ας πούμε. Και δεν μπορούμε να μαζέψουμε ούτε τα δύο πρώτα ενίκια της εγγυήσεως και το τρέχον, ως ήθιστε να λέγεται στη γλώσσα των ενοικιαστών. Φίλοι και φίλες, το ΚΕΦΕ δεν είναι μικρή υπόθεση. Είναι ένα AIDS της κοινωνίας μας. Είναι μια μορφή θανάτου. Είναι ένα βαμπύρας βρικόλακας, ο οποίος απειλεί τις ψυχές μας. Ο οποίος απειλεί, ο βρικόλακας αυτός, της ελευθερίας μας. Σε κάποια γραφεία, σε κάποια υπόγεια ή σε κάποιους ουρανοξύστες δοκιμάζεται η ελευθερία μας. Τα λέει ένας νεαρός εισαγγελέας. Και πάντα κάποιοι εισαγγελικοί τόλμησαν να πάρουν τις υποθέσεις τις δύσκολες από την εποχή του Ντρέιφους για να φτάσουμε μέχρι τον Χρήστο Σαρτζετάκη και σε άλλες καταστάσεις. Ήτανε μερικοί εκείνοι δικαστικοί οι οποίοι δεν λογάριασαν ούτε το κόστος, ούτε τις επιπτώσεις, ούτε τις απειλές. Και ο εισαγγελεύς Αγγελής ομολογεί και καταθέτει αλήθειες. Και επαναλαμβάνω, αν δεν είναι αλήθειες, πρέπει να του πάρουν το κεφάλι. Πρέπει να επαναφέρουν για 24 ώρες την θανατική ποινή και να τον εκτελέσουν. Αν είναι όμως αλήθειες, που είναι αλήθειες, τι γίνεται? Αν όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία ευρεθήκανε δεν είναι καταθέσεις, δεν είναι καταθέσεις προσήλθε ο Μιχαλόπουλος, ο Ζαφυρακόπουλος, ο Ρίζος, ο ένας, ο άλλος, και κατέθεσαν ότι είδαν, ότι άκουσαν, ότι τους είπαν, ότι μίλησαν, ότι υποπτεύθησαν, ότι ήταν μέσα στο σκοτάδι, ότι ήταν μέσα στο φως, ότι ήταν κάτω από τον ήλιο, ότι ήταν πάνω σε μία πίστα, ότι ήταν κάτι άλλο. Είναι χαρτιά τα οποία ποτέ δεν πίστευε το ΚΕΦΕ, ποτέ δεν πίστευε σαν εντολογία ότι θα έρθουν στα χέρια των δικαστών. Ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν πίστευε ότι η πόρτα θα άνοιγε ένα πρωί από το χτύπημα της δικαιοσύνης και θα μπαίνε μέσα η αστυνομία. Και γι' αυτό έχουν ενοχληθεί. Έχουν θανάσιμα ενοχληθεί. Διότι με απλά λόγια, ελληνικά λόγια, ξεβρακωθήκανε. Ξεβρακωθήκανε όλοι τους. Και απεδείχθη με αυτό το ξεβράκωμα, με αυτό το ξεγύμνωμα, ότι τα κορμιά τους, τα ψυχικά κορμιά τους, είναι γεμάτα σαν πρόφητα. Είναι γεμάτα από ασθένειες ανίατες ψυχικές. Διότι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανελεύθερος, μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χαφιές, μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρουφιάνος, μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος εξαργυρώνει τις υπηρεσίες του, παρακολουθεί τον άλλον. Και παρακολουθεί σε αυτό το στυλ.
Και μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανέτοιμος, βάζει παιδάκια ή προσπαθεί να βρει παιδιά μειωμένης πνευματικής καταστάσεως, όπως αναφέρονται εδώ, για να τους βάλει στο χέρι την ψυχή τους, τα οικονομικά τους, και για να κλείνει δεκάδες σπίτια όπως κλείνει το ΚΕΦΕ. Και φτάνουμε, φίλοι και φίλες, σε ένα άλλο σχολείο. Σε ένα άλλο σχολείο του κυρίου Δούκα. Και περιμένουμε να έρθει το αύριο το βράδυ, αν θέλει ο κύριος Δούκας. Αύριο το βράδυ έχουμε πάλι εκπομπή. Να μας πάρει τηλέφωνο, να έρθει εδώ να κάνει διάψευση, να μας στείλει χαρτί. Και λέει ο εισαγγελέας πάντοτε, σελίδα 29, πόρισμα. Αυτό Δούκας. Αυτό είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα υπό το όνομα του διευθυντή Δούκας. Μίλησα στο γιο του διευθυντού σχετικά με την τεχνολογία μελέτης και ενδιαφέρεται για να εισαγάγει το Σεπτέμβριο όταν ανοίξουν τα σχολεία. Μπορεί να μας πει ο κύριος Δούκας ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορεί να μάθουμε από τον κύριο Δούκα και μπορούμε να μάθουμε εάν ο αναφερόμενος Παναγιώτης Δημητράς, πρόεδρος του Ελσίνχη Γότς στην Ελλάδα, έλαβε το προφίλ κατά το συνέδριο του Πολυτεχνείου, συστήθηκε από τον Αλεξίου, είχε πολλές φορές προβλήματα λόγω των πεπιθυσεών του για θρησκευτική ελευθερία και ενάντια στις διακρίσεις. Ήταν καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και αναγκάστηκε να φύγει. Ταξιδεύει πολύ, θα ήθελε Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να δουλέψει μαζί του, από προτάθηκε από τον Αλεξίου. Ο κ. Αλεξίου είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, το οποίο θα φτάσουμε και εκεί. Για να προχωρήσουμε σε αυτό που σας είπα, στην καταγραφή της παρακολουθήσεως του κ. Μιλτιάδη Έβερτ. Η αναφορά κατά συνέπεια η αποστολή στο εξωτερικό των κινήσεων πολιτικών προσώπων είναι έντονη. Λέει ο κ. Αγγελέας, ενδεικτικώς αναφέρεται ότι με το επαρθμό 1977 έγγραφο, από το οποίο σαφέστατα προκύπτει η παρακολούθηση και καταγραφή των κινήσεων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως Μιλτιάδη Έβερτ, το έγγραφο αυτό κασυντάχθηκε τους πρώτους μήνες του 1995, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας και φέρει την υπογραφή του αξιωματούχου του ΚΕΦΕ Κώστα Τριανταφύλου. Αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι αντιγραφεί κατά λέξη. Ο Μιλτιάδης Έβερτ είχε μία Mercedes, αλλά δεν ήθελε να πληρώσει φόρους, έτσι έκανε ένα ψεύτικο εικονικό δώρο στο φίλο του Χρήστο Φίσα. Ένα μέρος κλειδί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για να γυρίσω στο θέμα της Mercedes, ο Φίσας και ο Έβερτ είχαν να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις για να καλύψουν την υπόθεση. Έπρεπε να αλλάξουν τον κωδικό αριθμό της μηχανής και να χτυπήσουν ένα ψεύτικο. Αυτή η δουλειά έγινε από ένα γνωστό εισαγωγέα αυτοκινήτων, ονόματι Παρίσης, ιδιοκτήτη εταιρεών εισαγωγής αυτοκινήτων του θεάτρου Περοκέ και άλλων. Η παραποίηση του αριθμού της μηχανής, λέει το έγγραφο, λέει ο Σαγγελές, μεταφέροντας το έγγραφο του ΚΕΦΕ, έγινε σε έναν γκαράζ κοντά στο θέατρο Περοκέ δικό του. Έπρεπε να βρουν ένα πρόσωπο να αναλάβει όλες τις νομικές διαδικασίες, αναλαμβάνοντας την όλη υπευθυνότητα, για να είναι σίγουροι ότι το θέμα δεν θα έφτανε ποτέ στη δημοσιότητα. Το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για αυτό το σκοπό και ανέλαβε όλη την υπευθυνότητα ήταν ο Χρήστος Ματσάκης, δικηγόρος. Πράγματι, εδώ στο έγγραφο το οποίο μας έχει στείλει ο κύριος Φίσας, είναι το έγγραφο αυτό το οποίο μας έστειλε ο κύριος Φίσας, με την διάψευση ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι επιφυλάσσεται να υποβάλει μία μήνυση, εδώ αναφέρεται, φίλοι και φίλες, στους συνεργάτες αναφέρεται ένας Χρήστος, με λέει Χρήστος Χρυφίσας και συνεργάτης, δικηγορικό γραφείο, αναφέρεται ένας Ματσάκης Χρήστος δικηγόρος. Ματσάκης Χρήστος δικηγόρος αναφέρεται. Αν εννοούν αυτόν, δεν ξέρω. Ο κύριος Ματσάκης, διεύθυνση Δημοκρίτου 15, πράγματι εδώ είναι και ο κύριος Φίσας, Δημοκρίτου 15, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να θυμάσαι ότι αυτός θέλει να διατηρήσει την κάλυψή του έτσι ώστε να συνεχίσει να δίνει πληροφορίες. Να καλέσει ο κύριος Φίσας τον κύριο Ματσάκη, τον δικηγόρο, συνεργάτης του είναι. Υπάρχει πολιτική του κύριου Χάμπαρτ που, προστατεύει αυτόν και το δικαίωμα στην ανωνυμία.
Στο ίδιο επίσης έγγραφο παραπάνω, νούμερο 1977, αναφέρεται ότι ο Δημητροκάλης ήταν υπεύθυνος για διεκπαιρέωση όλων των οικονομικών που αφορούσαν τις δωρεές των μελών του στο κόμμα. Αυτή η θέση του ανατέθηκε από τον Εύερ και τον Φίσα ως σε συνεργασία με τον Χαλικιά να μεταφέρουν αυτά τα χρήματα στους προσωπικούς λογαριασμούς των τεσσάρων παραπάνω. Εδώ καλείτε, και θα καλέσω αύριο τον κύριο Δημητροκάλη, είναι πολύ φίλος μου, πάρα πολύ φίλος μου και φίλος σταθμού, να μας πει τι εννοούν αυτό με αυτό. Στο ίδιο επίσης παραπάνω νούμερο 1977 έγγραφο αναφέρεται ότι ο Δημητροκάλης ήταν υπεύθυνος για την εκπαιρέωση όλων των οικονομικών που αφορούσαν τις δωρεές των μελών στο κόμμα. Αυτή η θέση του ανετέθηκε από τον Εύερ και τον Φίσα ως σε συνεργασία με τον Χαλικιά να μεταφέρουν αυτά τα χρήματα στους προσωπικούς λογαριασμούς των τεσσάρων παραπάνω. Ομοίως στο ίδιο παραπάνω νούμερο 1977 έγγραφο αναφέρεται ότι ο Σαμαράς υποστηρίζει τις ψυχιατρικές συμμορίες του Κάρατζη στη Σερβία και όλη την ώρα υποστηρίζει πόσο πολύ θα έπρεπε να αρχίσει ένας πόλεμος για να σωθούν οι φτωχοί Ορθόδοξοι Σέρβοι. Τα βάζουν και με τον Σαμαρά. Πολιτική καθαρός, φιλοσοφικό κέντρο από τη μία μεριά. Και ομοίως με το επαρθμό 1656 έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα των σύμμαχοι πολιτικών προσώπων όπως του Δημητρίου Τσάτσου, Πέτρου Κουναλάκη, Φέδων Βεγλερή, Νίκου Φραγκάκη και Παναγιώτη Δημητρά. Οι κύριοι αυτοί, αν νιώθουν σύμμαχοι, ας μείνουν σύμμαχοι. Για τον Δημητρά και τον Τσάτσο, φίλοι και φίλες, έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο φέρει και τον τίτλο «Το παχύδερμο της Δημοκρατίας». Ήταν ρουφιάνος του Παπαδόπουλου, ήταν θαυμαστής του Παπαδόπουλου, ήταν υβριστής του Ανδρέα του Παπανδρέου, έλεγε λάσπη, ζουμενοτροπία Ανδρέα του Παπανδρέου, χιδαίος υβριστής του κυρίου Γεωργίου Μαγκάκη, χιδαίος υβριστής. Έχω ένα ολόκληρο βιβλίο, πολύ έδεσα βιβλιοπολία. Δημήτρης Τσάτσος, αυτός συνδυλούς, το παχύδερμος δημοκρατίας. Έχω κάνει 6 εκδόσεις. Πλήρη, γράμματα, ηκέτης Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος τα λέει καλά, ο Παπαδόπουλος είναι μεγάλος, ο Παπαδόπουλος είναι τρανός. Λάσπη, Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά γυρίζει, έρχεται μετά την επταετία και θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο το ξέρει και η κυρία Βυργινία Τσουδερού, το ξέρουν όλοι βεβαίως. Ο συγχωρεμένος ο Μαύρος ο Γεώργιος, ιστογραφία της Ενώσεως Κέντρου Νέων Δυνάμεων τότε, του είπε: Δημήτρη, τι είναι αυτά, γιατί εγώ πάλι, εγώ τι να κάνουμε, εγώ ο τρελός της Ελλάδος, ο περιθωριακός κατά ανθρώπους πολλούς, και λένε πολλοί γιατί τα γράφει ο Μιχαλόπουλος, και τους απαντάω εγώ: γιατί εσείς τα κάνατε, γιατί εσείς τα φτιάξατε αυτά. Γιατί εσείς γλύφατε και είχατε βγάλει, είχατε χάσει τις σπονδυλικές σας στήλες στους προθαλάμους της επταετίας, ενώ εγώ μάζευα φύλλα εις το Λονδίνον, και ερχόσαστε σήμερα και μου κάνετε τον αντιστασιακό ο Δημητράκης ο Τσάτσος. Είναι λοιπόν ο Γεώργιος Μαύρος, είναι η κυρία Βυργινία Τσουδερού, είναι άλλοι άνθρωποι, είναι ο Κοκκέβης, ο οποίος νομίζω ζει, ο αξιοπρεπής αυτός πολιτικός, και ξαφνικά του λέει, γιατί ήμουν ο πρώτος που απεκάλυψα για τον Δημητράκη Τσάτσο την αλληλογραφία του και έγινε το μεγάλο μπαμ, και απεκάλυψα και την ερωτική αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Τσάτσου, διότι άλλαξα τότε την ιστορία της Ελλάδος. Μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά έτσι είναι. Άλλαξα την ιστορία της Ελλάδος, την πολιτική ιστορία της Ελλάδος, διότι αναγκάστη ο Κωνσταντίνος Τσάτσος να παραιτηθεί μετά την αλληλογραφία, όπου έβρισε σε ερωτική αλληλογραφία, έλεγε σε μια κυρία εκεί πέρα ότι θέλω να σε δέρνω και να σε κάνω δική μου, είσαι αρνάκι, είσαι λιοντάρι, ένας λαός ανίκανος έβριζε τον ελληνικό λαό. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο φιλόσοφος, άλλος φιλόσοφος μεγάλος, του έβγαλα αυτό, έγινε κατάσχεση από το 1974 μέχρι και σήμερα, 1996, δεν έχει γίνει άλλη κατάσχεση, έγινε η κατάσχεση των νέων ανθρώπων. Αλλά δεν τολμήθηκε ποτέ να γίνει ποινική δίωξη. Γιατί ξέρανε εκεί ότι θα γινόταν το σώσε. Και αναγκάστηκε τότε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος να αποχωρήσει λίγο νωρίτερα
και να περάσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και ο Δημήτρης Τσάτσος τότε, όπου εγώ, όπως σας είπα, απεκάλυψα από τους νέους ανθρώπους, τότε δεν έβγαινε η Ελεύθερη Ώρα, ήταν μόνο η Ελεύθερη Ώρα βγήκε το 1981, πρωτοποριακό φύλλο, χτύπαγε τους νέο αντιστασιακούς, απεκάλυψα και τον Δημητράκη τον Τσάτσο και φίλοι και φίλες, συγχωρέστε με, αλλά έτσι έγινε, συγχωρέστε με. Ο Δημητράκης του Τσάτσος τον άκουσε τον Γεώργιο Μαύρο, το συγχωρεμένο, να του λέει «Δημήτρη, τι είναι αυτά» και να του δίνει τα γραμματά του με αγάπη Δημήτρης, λατρείες του Παπαδόπουλο, ρουφιανιλίκη, εισπρακτικό και όλα. Και ο Δημητράκης ο Τσάτσος χέστηκε απάνω του και έτρεχε η Βυργινία Τσουδερού να μαζεύουν κάτι πετσέτες και να πέντε τρέμα του βράνε σόβρακα. Ο Δημητράκης ο Τσάτσος μετά από αυτή την ιστορία γράφει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το έχει περάσει στο βιβλίο του και το απεκάλυψα, λατρείας λόγια και εναντίον πάλι του Ανδρέα Παπανδρέου για να το ξαναδεχτεί η αυλή της Εκάλης και να τον βάλει και πρώτον εις το ψηφοδέλτιο, φίλοι και φίλες, των Ευρωβουλευτών. Και το κακό δεν συμμαζεύεται και λέμε ότι ζούμε σε μια χώρα που εγώ έχω πει πλέον ότι ή ο Δήμαρχος Αβραμόπουλος ρίχνει κάποιο νερό, ρίχνει στο νερό, στη λίμνη, κάποιο φάρμακο για να μας έχουμε, να έχουμε μοναδική παράκρουση, τρέλα δηλαδή, δεν μπορεί, είναι αυτά τρελά πράγματα. Είναι τρελά πράγματα. Να ομολογεί στην εποχή της Χούντας λάσπη ζούμε νοοτροπία από Ανδρέου, ο Μαγκάκης εδώ τρέχει σαν άλογο και το άλογο με δύο λάμπτα, ήταν γρήγορο το άλογο και του βάλε άλλο ένα λάμπτα ο Τσάτσος. Αυτό το παχύδερμο, ας πούμε, αυτό το γουρνοειδές, ας πούμε, αντικείμενο, ένα σάπιος, μια σαπίλα ψυχική, 200 σελίδες βιβλίο, με τα γραμματά του, με τους χαβιεδισμούς του, τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, τον τότε μας διοικητή της ασφαλείας, τον Νίκο τον Δασκαλόπλο. Να γίνει υφυπουργός, να γίνει καθηγητής, να βρίζει στο Μητσοτάκη τον Ανδρέα, να τον πάρει ο Ανδρέας και να τον πάει να γίνει και ευρωβουλευτής πρώτος στην τάξη. Μην μου πείτε δεν είναι τρελά πράγματα αυτά. Είναι ισορροπημένα, τα βρίσκεται ισορροπημένα. Λοιπόν φίλοι και φίλες, αν τα βρίσκεται ισορροπημένα, εγώ λέω ότι κάτι ρίχνει ο Αβραμόπουλος. Πάει να μας τρελάνει ο Αβραμόπουλος. Πρέπει να πάμε το νερό, γιατί είναι ομαδική παράκρουση. Είναι ομαδική παράκρουση. Και ο Τσάτσος εδώ εμφανίζεται και σύμμαχος. Μα δεν με πειράζει. Ο Τσάτσος θα εμφανιστεί σύμμαχος και στο τζιν τσαν τσουν τσαν τσον τσαν φιν. Όπως θέλετε πέστε τον. Αρκεί να είναι ο όγκος του μπροστά. Αρκεί να έχει την υπογραφή του. Αρκεί να φαίνεται. Αλλά για τους άλλους κυρίους, σεβαστοί επιστήμονες και σεβαστοί πολιτικοί, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν μία διάψευση. Φίλοι και φίλες, ο χρόνος τελείωσε. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Το πόλεμο μας συνεχίζονται. Έρχονται δε από όλα τα μέρη της Ελλάδος γράμματα από γονείς. Πολυγραμμένα, μάλιστα πολλοί έχουν πάει και στην αστυνομία και έχουν βεβαιώσει τις υπογραφές τους για το κακό που έχει γίνει στις οικογένειές τους. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς θα παλέψουμε. Εμείς θα αντισταθούμε. Και εκείνο το οποίο θα θέλω να πω, πέρα από το δώστε χέρι βοηθείας να φτιάξουμε αυτό το αντιαιρετικό κίνημα, αντεπίθεση ΛΑΕ. Δανείζουμε των κομμουνιστών το σύνθημα. Τι να κάνουμε. Εκεί φτάσαμε. Εγώ δανείζομαι των κομμουνιστών το σύνθημα, τους οποίους σέβομαι και τους οποίους, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εις το ιδεώδες των οφείλουν, έχουν προσφέρει πάρα πάρα πολλά. Άλλο τώρα, εάν για την πολιτική είναι παλαιών ημερολόγιων. Φίλοι και φίλες, αντεπίθεση και αντισταθείτε. Το κέφι είναι παρακμή. Η Ελλάδα ζει ώρες δύσκολες. Επαναλαμβάνω, ο τόπος στενάζει από την αρρώστια. Μας περιμένουν μέρες δύσκολες. Πρέπει να μηνθούμε τουλάχιστον σε όσα μας φέρουν απ' έξω για να μας πνίξουν την ιστορία,
να μας πείξουν, δεν μιλάω για ορθοδοξία, για να μην νομίζετε ότι στενεύω το θέμα, για να πνίξουν και να κατεβάσουν εκείνον που πιστεύουμε όλος ο χριστιανικός κόσμος, τον Ιησού Χριστό και Αυτόν Σταυρωμένον. Αύριο το βράδυ και πάλι μαζί. Γεια σας.